Μας καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, βρε Ειρήνη από το Ηράκλειο. Έφτασε. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Καλό μεσημέρι, Χριστιανά και Λευτέρη. Βρισκόμαστε εδώ πέρα στο λιμάνι της Σιτίας, όπου περιμένουμε τον Χαράλαμπο Ταϊγανίδη, τον Παρολυμπιονίκη μας, ο οποίος φτάνει σε λίγο. Όταν λέμε σε λίγο, είναι πολύ κοντά από την ακτή. Είναι πολύ κοντά, είναι πολύ κοντά. Είναι πάρα πολύ κοντά, πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Τον περιμένουμε εδώ πέρα στο λιμάνι της Σιτίας. Έχει διανύσει, παιδιά, από την Σούδα. Από την μία άκρη στην άλλη άκρη του νησιού. Κόσμος, να μας δείξει και ο Στέλιος ο Χανιωτάκης, αν μπορεί, έχει μαζευτεί στο λιμάνι από παιδιά κάθε ηλικίας ανθρώπους να τον υποδεχτεί. Κοντά του, δίπλα του, σε αυτό το εγχείρημά του, ο Κοτσόβολος, ο οποίος στήριξε όλη αυτή την προσπάθεια του Παρολυμπιονίκη μας. Ήδη βλέπουμε και απέναντι μας δείχνει ο Στέλιος το φάρο που έχει μαζευτεί ο κόσμος και τον βλέπει να πλησιάζει. Επίσης, είμαστε στην αναμονή. Έχει πέσει μέσα και στο χρονικό διάγραμμα που είχε δώσει, είχε πει ότι περίπου με 3,5 με 4 θα έχει φτάσει στον προορισμό, οπότε είναι on time σε ό,τι είχε πει. Αυτό ακριβώς, και εμείς ήμασταν λίγο στην αναμονή, λέγαμε εδώ πέρα αν θέθη τελικά τα κατάφερε, το αξίζουν όπως πάρα πολλά συγχαρητήρια. Τα κατάφερε, σε λίγη ώρα θα βρίσκεται κοντά μας, θα τον έχουμε φυσικά και στο κεντρικό δελτίο το βράδυ με δηλώσεις και όχι μόνο. Να μας δείξει ο Στέλιος λίγο, αν μπορεί ο Χανιωτάκης να γυρίσει την κάμερα σε λίγο, να σας δείξουμε. Θα δούμε, έχουμε και παράλληλη εικόνα εδώ και το βλέπουμε από το σκάφος του, μέσα από το σκάφος του, και ενώ προσπαθεί να προσεγγίσει το λιμάνι της Σιτίας. Αυτός ο άνθρωπος είναι ένας πολύ μεγάλος αθλητής, ένας άνθρωπος ο οποίος μας έχει κάνει περήφανος με το Εθνόσημο σε Παρολυμπιάδες, ένας άνθρωπος ο οποίος φρόντισε αυτή τη φορά να μην αρκεστεί μόνο στο φιλοσοφικό του λόγο, που ο λόγος του, τι να σας πω, είναι μάλαμα, είναι χρυσάφι ο λόγος του, αλλά να κάνει πράξη αυτό το οποίο σκέφτεται. Θέλησε να κολυμπήσει 250 χιλιόμετρα από τη Σούδα στη Σιτία, προκειμένου να πει σε όλους μας, γι' αυτό το έκανε, ότι παιδιά, ξεχάστε τα εμπόδια, τίποτα δεν πρέπει να πτωεί την ανθρώπινη ψυχή, το ανθρώπινο σώμα. Είμαστε εδώ για να αποδείξουμε ότι μπορούμε να ξεπερνάμε κάθε δυσκολία. Μόνο γι' αυτό το λόγο το έκανε. Επίσης, κάθε του εγχείρημα, όπως και το Ρόδος Σιμιρίνη, συγγνώμη που σε διακόπτω, έχει ως απότερο σκοπό να στηρίξει τον θεσμό σκύλων οδηγών Ελλάδος για όλους εκείνους τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα οράσεως, για να έχουν το δικό τους σκύλο και να μπορούν να κάνουν την καθημερινότητά τους πιο εύκολη. Αυτός ο άνθρωπος παλεύει. Παλεύει για όλους και είναι πολύ σημαντικό να υποθεί. Παλεύει και αυτό για όλους και είναι πολύ σημαντικό. Και είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, ότι ο κόσμος της Κρήτης, της Σιτίας, εδώ πέρα, αυτό που αντικρίζω τώρα εγώ, ότι τον έχει αγκαλιάσει. Άνθρωποι κάθε ηλικίας βρίσκονται εδώ πέρα, τον περιμένουν. Μάλιστα, έχουν αρχίσει και μαζεύονται, γιατί προσεγγίζει σιγά-σιγά το λιμάνι και αναμένεται σε λίγη ώρα να τον δούμε και στους δέκτες μας. Είναι έχω πραγματικά την εντύπωση συγκινητικό. Ότι σε 15 με 20 δευτερόλεπτα θα έχουμε μια πλήρη ταύτιση των δύο πηγών που παίρνουμε και λαμβάνουμε εικόνα εδώ εμείς και βλέπουμε. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και την Δανάη της Κεβάκη και εσένα, Ειρήνη, που μας στέλνετε αυτές τις εικόνες από εκεί. Όλη η Κρήτη, διότι ο ίδιος πέρασε πέριξ του βόρειου μετόπου των ακτών της Κρήτης, όπου είχε τη δυνατότητα να το χειροκροτήσει, να ακούσει τις φωνές πολλών μικρών παιδιών, αλλά και όσων βρεθήκαμε σε παραλίες του νησιού, για να του δώσουμε δύναμη και κουράγιο. Συνεπώς θα είμαστε εκεί μέχρι την τελευταία στιγμή που θα τερματίσει και θα στηθεί μια απίστευτα μεγάλη γιορτή εκεί στο μνημείο του Βιτσέντζου Κορνάρου στη Σιτία, στην κεντρική πλατεία. Δεν είναι και καθόλου τυχαίο που η τοπική κοινωνία εκεί του Δήμου έχει μαζευτεί, περιμένει πώς και πώς, και έχει τιμήσει και η ίδια με την παρουσία της αυτό το εγχείρημα και αυτόν τον μεγάλο και σπουδαίο αθλητή που περιμένει. Με πώς και πώς, σε πολύ λίγο από ό,τι καταλαβαίνω και εγώ μέσα από τους οθόνες. Ναι, πολύ βλέπω και εγώ, τον βλέπουμε εδώ πέρα. Σε λίγη ώρα θα τον έχουμε, να τον δούμε κιόλας καλύτερα. Νάτος. Αξίζει να σημειώσουμε ότι στο πλευρό του, πέρα από τους ανθρώπους εδώ της Σιτίας και όχι μόνο σε όλες τις θέσεις που έχει κάνει, είναι και η οικογένειά του, η οποία έτυχα να γνωρίσω πριν από λίγο, να τον στηρίξει απόλυτα. Βρίσκεται εδώ πέρα κοντά του. Νομίζω ότι θα αφήσουμε την εικόνα λίγο να μας μιλήσει περισσότερο από ό,τι θα μιλήσουμε εμείς, παιδιά. Να μας δώσει ο Στέλιος Χανιωτάκης την εικόνα. Εμείς λαμβάνουμε την εικόνα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε λίγο zoom. Βλέπουμε τον ίδιο να μάχεται εκεί με τη δύναμή του, την εσωτερική του δύναμη, με τα ψυχικά αποθέματα, σωματικά αποθέματα που του έχουν μείνει. Λίγα μέτρα έφτασε έως ότου τελικά ο Χαράλαμπος Ταϊγανίδης προσεγγίσει, πιάσει στεριά που λέμε, αγκυροβολήσει στο λιμάνι της Σιτίας.
για να πετύχει αυτό το μεγάλο του άθλο. Πραγματικά μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για ένα ταξίδι 7 ημερών που ο ίδιος φυσικά ξεκουράστηκε σε διάφορα σημεία του νησιού, αλλά δεν πάβει. Δεν κολυμπούσε. Όχι, ξεκουραζόταν. Αλλά, μέρα... 7 μέρες από την πρώτη του μήνα μέχρι και σήμερα αυτός ο άνθρωπος κάνει αυτό το ταξίδι. 250 χιλιόμετρα δεν είναι και λίγα να πει κανείς. 250.000 μέτρα. Ναι, εντάξει, το χιλιόμετρο είναι λίγο. Να θυμηθούμε τι επέτρεψε. Αλλά ναι, έχεις δίκιο σε αυτό για να καταλάβουμε τη μεγάλη απόσταση. Αν και την καταλαβαίνει κανείς. Από τη μία άκρη του νησιού στην άλλη δεν είναι καθόλου εύκολο. Όμως ο ίδιος το τόλμησε, το πραγματοποίησε, το υλοποίησε και μπροστά στα μάτια μας συμβαίνει τώρα ο τερματισμός αυτός. Αντώνη, τι έχεις να πεις. Βλέπεις και το αθλητές του ΣΑΠ από πίσω το συνοδεύουν. Της όρθιας ανιδοκοπηλασίας να τον συνοδεύουν και συνεχώς να ζητούν από τον κόσμο που βρίσκεται στο λιμάνι της Ιτίας να τον χειροκροτούν. Έτσι. Για πες, το σχολείο σου. Είναι ένας άθλος αυτό που βλέπουμε τώρα. Ο Χαράλαμπος έρχεται εδώ πέρα να επενθυμίσει ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο και ότι αν κάτι πραγματικά το θέλεις, θα το πετύχεις. Και θα βρεις αυτός τον τρόπο. Αυτός είναι ο στόχος, πάντα. Θα βρεις τον τρόπο. Ναι. Κολυμπάει μέρες για να καταφέρει αυτό που όλοι νομίζουν ότι δεν μπορούμε και κάποιοι από εμάς βγαίνουμε, περπατάμε λίγο έξω, λέμε: όχι, λαχάνιασα, δεν μπορώ, κουράστηκα να καθίσω. Τα παρατάμε. Νομίζω δεν έχει να κάνει και με την φυσική έτσι, πώς τη λένε, κατάσταση. Κατάσταση, αλλά σίγουρα στέλνει και προσταγή. Σίγουρα στέλνει. Παιδιά, σηκωθείτε, ασχοληθείτε με τον αθλητισμό, ενταχθείτε μέσα σε συλλόγους, ενταχθείτε μέσα σε γυμναστικές ομάδες κτλ. Αθλητικές δραστηριότητες. Αλλά νομίζω είναι αυτό, ρε παιδιά, το stop που μας βάζει καθημερινότητα περισσότερο, που κάπως μας γονατίζει, είτε αυτό λέγεται οικονομικό πρόβλημα, είτε λέγεται οικογενειακό θέμα. Είναι αυτός ο άνθρωπος που λέει ότι η ζωή συνεχίζεται και θα πρέπει να βουτήξεις βαθιά, να κολυμπήσεις για να καταφέρεις τελικά να φτάσεις στον προορισμό σου. Ειρήνη, για πες μας. Ηθικό να κλείσει. Λοιπόν, εδώ ακούμε, πλησιάζει σιγά σιγά. Λίγο θέλει ακόμα να εμφανιστεί εδώ στο λιμάνι της Ιτίας. Ο κόσμος χειροκροτάει τον παρολυμπιονίκη μας. Σας είπα λίγο ακόμα και θα τον δούμε να φτάνει εδώ κοντά μας. Βλέπουμε και παιδιά. Πόσα μέτρα απέχει από το σημείο που βρισκόμαστε εμείς, Ειρήνη, περίπου, αν μπορείς να υπολογίσεις? Δεν μπορώ να υπολογίσω αυτή τη στιγμή, καθώς έχει αρχίσει και ο κόσμος και μαζεύεται εδώ πέρα μπροστά. Θα δείτε και στις εικόνες. Σίγουρα όμως σε 5 λεπτά θα βρίσκεται εδώ πέρα. Βλέπουμε παιδάκια να τον συνοδεύουν, με κοπηλατώντας κιόλας. Ο κόσμος τον χειροκροτεί. Αν θέλετε να παραμείνουμε συνδεμένοι έτσι ώστε αξίζει τώρα, σηκώνει και την ελληνική σημαία. Γιατί αδερφιαστικές στιγμές είναι τώρα αυτές ειλικρινά και το πόσο τυχεροί είμαστε που μπορούμε και το ζούμε και έχουμε τέτοιους ανθρώπους εδώ στη χώρα μας να μας κάνουν υπερήφανοι. Πάντα βρίσκουν τον τρόπο, να τους. Φανταστικό. Και νομίζω κάπως έτσι το άθλος του, το κατόρθωμά του έχει ολοκληρωθεί. Δηλαδή βλέπω ότι δεν χρειάζεται να ακουμπήσει εκεί σε κάποιο σημείο του λιμανιού, αλλά αυτό συνεχίζει όμως, έτσι. Τίποτα δεν έχει τελειώσει, παιδιά, θα φτάσω ξηρά. Συγγνώμη, τώρα κολυμπέ με ένα χέρι. Με ένα χέρι. Κολυμπάει, θα τρελαθώ, παιδιά. Πώς θα με το ένα το χέρι, παιδιά, ναι. Αξίζει να πούμε ότι εδώ πέρα ο κόσμος τον περιμένει. Δίπλα του ο Κοτσόβολος, ο οποίος από την πρώτη στιγμή στήριξε αυτό το εγχείρημα του Χαράλαμπου Ταϊγανίδη. Βρίσκεται εδώ πέρα από όλη τη Σιτία ο κόσμος. Θα σας αφήσω όμως την εικόνα να μιλήσει, γιατί πλησιάζει και είναι κρίμα να χαλάσουμε, παιδιά, με λέξεις αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ για κρίμα. Για πάμε. Κάνοντας και την ελληνική σημαία, ναι. Τώρα έχει συνειδητοποιήσει τι έχει κάνει, από πού ξεκίνησε και πού έφτασε. Έτσι, και αυτό είναι ακόμα μήνυμα το οποίο στέλνει. Έχω σοκαριστεί. Είναι αλλιώς να βάζεις ένα στόχο στο μυαλό σου και είναι αλλιώς να μπαίνεις στη διαδικασία, να ξεπερνάς εμπόδια και σιγά σιγά να τον υλοποιείς και να φτάνεις στον τερματισμό εκεί ακριβώς που είχες θέσει εξ αρχής ότι θέλεις να φτάσεις. Δεν ξέρω αν και ο ίδιος το πιστεύει αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Αν τα συναισθήματα περιγράφονται. Το πιστεύει. Μπράβο, και δεν ξέρω αν θα έχουμε τη δυνατότητα, ανεβαίνοντας πλέον εκεί στο σημείο που βρίσκεται ο πολύς ο κόσμος, κανάλια, μέσα ενημέρωση, χαμός. Αν θα καταφέρουμε να το αποσπάσουμε ζωντανά κάποια δήλωση, θα είμαστε τα επόμενα 2-3 λεπτά ακόμα στον αέρα. Θα το προσπαθήσει. Είμαι σίγουρος ότι η Ειρήνη θα προσπαθήσει να αποκτήσει και να το πάρει. Θα προσπαθήσω, αν και ανέβει και τώρα. Νάτος. Πάμε να τον δούμε. Πάμε. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Μπράβο.
Ειρήνη, έχεις καταφέρει να ακούσεις τι αναφωνεί, τι λέει? Όχι, δυστυχώς είναι μακριά. Αλήθεια, είχε παιδιά, τόσο πολύ ο κόσμος που δεν μπορώ να ακούσω το τι μπορεί να έχει πει, τι έχει πει. Σίγουρα θα κατέβει σε λίγο γιατί θα έρθει. Δεν είμαι παιδιά σίγουρα αν θα καταφέρω λόγω και της απόστασης που έχει διανύσει, αν μπορέσει να μας μιλήσει. Μακάρι να τα καταφέρω να τον έχουν μια δήλωσή του. Σίγουρα. Ενώ να πούμε ότι αυτή τη στιγμή ακούγονται και ποντιακά τραγούδια από τα μεγάφωνα, από το στάντ που έχει στήσει εδώ πέρα ο Κοτσόβολος. Γι' αυτό πλησιάζει σιγά σιγά να κατέβει. Ελπίζω να καταφέρω να σας τον έχω, αν και είναι λίγο δύσκολο. Έχει πολύ κόσμο. Είναι ρε παιδί μου, θα το θέλαμε πολύ, αλλά καταλαβαίνω. Μου θυμίζει όλες εκείνες τις συγκλονιστικές στιγμές που έχουμε ζήσει στο παρελθόν στην Ελλάδα με τους κορυφαίους Ολυμπιονίκες, Παραολυμπιονίκες, τον Μανώλη Στεφανουδάκη. Όλους αυτούς όταν τους υποδεχόμαστε μετά από μεγάλες νίκες που μας έκαναν περήφανους, ορθώσαμε, μας έκαναν να πιστέψουμε στη χώρα μας, στη σημαία μας, στον εθνικό μας ύμνο και ορδώσαμε κι εμείς ανάστημα και λέμε ότι κάτι κάνουμε εξαιτίας αυτών των παιδιών. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει τώρα εκεί. Κάπως αυτή η νίκη και όλο αυτό που οι ίδιοι καταφέρνουν έρχεται λίγο και στη δική μας την ψυχούλα να μιλήσει. Λες και βάλαμε κι εμείς ένα λιθαράκι μέσα σε όλο αυτό. Δεν ξέρω, κάπως να το μοιραστούν το συνέστημα, να μοιραστούμε κι εμείς αυτό που αισθανόμαστε και την περηφάνεια μας. Εγώ τώρα έχω χαδέψει, περιμένω. Έχει, εντάξει, έχει κλειστεί εκεί στις αγκαλιές των δικών των ανθρώπων, των φίλων. Τώρα. Και όσων έσπευσαν βεβαίως να του δώσουν συγχαρητήρια, εμείς θα κρατήσουμε ακόμα την εικόνα ένα λεπτό, έως ότου τελικά καταφέρουμε να ναι, πάμε παιδιά, σε είναι λίγο διάλειμμα. Δύσκολο. Υπάρχει... Για πες, είναι υπάρχει αρκετός, κόσμος μπροστά μου. Προσπαθούμε με το Στέλιο να περάσουμε για κάποια δήλωση, αλλά δεν θα είναι εφικτό σίγουρα γιατί έχει βρεθεί στην αγκαλιά των δικών του ανθρώπων. Σίγουρα θα χαιρετήσει και τον κόσμο ο οποίος βρίσκεται εδώ πέρα. Ναι, ναι, σίγουρα. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο θα καταφέρω να τον έχουμε να μας πει έτσι 2-3 λόγια. Είναι αυτές οι ανθρώπινες στιγμές τώρα που. Αν του κάνεις ένα νεύμα. Αν του κάνεις ένα νεύμα, του φωνάξεις κάπως. Δεν ξέρω αν κάποιος δικός του καταφέρει να τον φέρει κοντά μας. Λέμε τώρα. Αλλιώς, Ειρήνη, ούτως ή άλλως μας έχεις δώσει τόσα πολλά. Τις δηλώσεις θα τις δανειστούμε. Θα τις δανειστούμε. Ναι, παιδιά, λίγο δύσκολο. Τώρα υπάρχει απίστευτος κόσμος μπροστά. Εντάξει, είναι και το zoom. Δεν είναι δίπλα. Εμείς νομίζουμε ότι είναι δίπλα. Εμείς λέμε τώρα ένα βήμα, αλλά δεν είναι ένα βήμα. Όχι, έχουμε μια απόσταση. Σίγουρα έχουμε μια απόσταση. Έχουμε μια απόσταση. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ειρήνη, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό μεσημέρι. Να του μεταφέρει και το δικό μας το συνέστημα, την αγάπη μας και όλα όσα νιώθουμε για αυτό που έχει καταφέρει, αλλά και για τον ίδιο. Και εμείς αναμένουμε. Αναμένουμε το υλικό που θα φτάσει στην Κρήτη. Έτσι, να αφήσουμε τα παιδιά να κάνουν τη δουλειά τους, γιατί θα έχουμε εκτενέστερο ρεπορτάζ. Εμείς είδαμε τη φάση όπου προσέγγισε τελικά στο λιμάνι της Ιτίας ο Χαράλαμπος Σταϊγανίδης. Όλα τα υπόλοιπα Κρήτη σήμερα με Νικολέτα Σβελιανάκη και βεβαίως το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτης.